Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids Save Lives είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα σχολεία καταρτίζοντας τη σχολική κοινότητα σε θέματα πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας με ενδεικνυόμενο τρόπο. Στόχοι του προγράμματος η μετάδοση βασικών δεξιοτήτων, η βελτίωση του επίπεδου άνεσης ενός θύματος και η αποτροπή επιδείνωσης μια κατάστασης μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, εστιάζει σε θέματα πρόληψης, χρήσης νέων τεχνολογιών που σαν στόχο έχουν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν κατάλληλα τη σχολική κοινότητα. Kids Save Lives, το οποίο είναι μια νέα ανθρωπιστική οργάνωση κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, ναι. Θα μιλήσουμε για προβλήματα και λύσεις. Ναι. Ένα πρόβλημα που πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα πιθανώς να μην το γνωρίζουν, ότι κάθε 45 δευτερόλεπτα συμβαίνει μια καρδιακή ανακοπή. Όχι μόνο ηλικιωμένων, παιδιών, εφήβων, νέων ανθρώπων. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα, τις μέρες, τους μήνες και τους μήνες, θα βγουν 700.000 καρδιές σταματούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Οι μισές μέσα στα νοσοκομεία, οι μισές έξω από τα νοσοκομεία. Οι οποίες από αυτές οι μισές και παραπάνω ίσως θα μπορούσαν να σωθούν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τουλάχιστον 100.000 καρδιές μπορούν να σωθούν κάθε χρόνο. Θέλει δύο πράγματα τα πρώτα δύο λεπτά. Μάλιστα. Αν ο διπλανός του γνώριζε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ναι. Με δύο χέρια απλά δηλαδή να πουσάρει την καρδιά που έχει σταματήσει, και αν στα 100 μέτρα είχαμε φροντίσει να βάλουμε έναν αυτόματο εξωτερικό απεινδωτή, μια πολύ απλή συσκευή, σωτήρια για μια καρδιακή ανακοπή, τότε το κάθε θύμα. Αύριο ο 50χρονος άντρας που θα καταρρεύσει στο κέντρο της Καβάλας, ναι. Θα είχε 80% πιθανότητες να επιστρέψει στη ζωή. Είναι απαραίτητο, θα πρέπει να πω ότι είναι μια καλή αρχή και μόνο αυτό που έχει γίνει στην Καβάλα και στη Δράμα. Είναι ελάχιστη σε σχέση με, με τον πληθυσμό, με τους τουρίστες. Ναι. Ναι. Με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα, γιατί υπάρχουν διεθνείς συστάσεις το πού θα πρέπει να μπει ένας απεινωτής και να είναι μάλιστα δημόσιος, έτσι ώστε 24 ώρες 24 να τρέξει ένας εκπαιδευμένος άνθρωπος να τον πάρει. Ναι. Δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. Μπορώ με σιγουριά να πω ότι τα 9-10 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι από τη μεριά του προβλήματος. Ναι. Είσαι μέρος του προβλήματος αν δεν εφιέρωσε εσύ από μόνο σου 5 ώρες να μάθεις κάρπα και χρήση απεινωτή. Πρόσφατα. Είσαι μέρος του προβλήματος αν δεν έχεις βοηθήσει να μπει ένας απεινωτής στο σύλλογο των παιδιών σου, ναι. στο σχολείο των παιδιών σου και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα στην Ελευθερούπολη, θυμάμαι, είχε χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του μέσα σε σούπερ μάρκετ, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας υπέκυψε. Τώρα. Μα βέβαια. Μπορεί να ήταν ένα ισχυρό. 3-5 λεπτά. Ναι. Ναι, αυτό. Τα πρώτα 5 λεπτά είναι. Να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι, κοιτάξτε, είναι ουτοπία, είναι ψέμα να πούμε ότι τις καρδιακές ανακοπές ας τις σώζουν τα ασθενοφόρα ή κάποιοι εθελοντές που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό. Ναι. Είναι ψέμα. Δεν θα φτάσει έγκαιρα το ασθενοφόρο, δεν θα φτάσει έγκαιρα ο εθελοντής διασώστης. Χρειάζεται όλοι μας από την παιδική ηλικία, μέσα από το σχολείο, από την ηλικία των 6, 10, 15 ετών, να μάθουμε πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε εγώ που είμαι δίπλα του να το χορηγήσω, ακούστε, πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες ονομάζω, γιατί τις δίνουμε αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα του. Ναι. Μετά το ασθενοφόρο που θα έρθει, μέσω όρος αύξησης των ασθενοφόρων στην Ευρώπη σε κατοικημένες περιοχές, είναι τα 10-12 λεπτά. Άχρηστος αυτός ο χρόνος για την καρδιά και τον εγκέφαλο αυτού του θύματος. Δεν προλαβαίνουν τα ασθενοφόρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Άρα πρέπει όλοι μας να εμπλακούμε, να αλλάξουμε κουλτούρα στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι σιγά σιγά και από τους Έλληνες αλλά και από, και από τα Υπουργεία πως αλλάζει σιγά σιγά η νοοτροπία. Και βλέπω άλλα πράγματα σε σχέση με αυτά που έβλεπα το 2010. Το Kids Save Lives έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση. Είναι ένας από τους 4 άξονες που δραστηριοποιούμαστε. Μέχρι τώρα γνωρίζουν τη χρήση απεινδωτή και κάρπα 240.000 παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και εκπαιδεύτηκαν και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς πιστοποιήθηκαν στη χρήση απεινδωτή. Μόνο φέτος από τα 4 εκπαιδευτικά προγράμματα του Kids Save Lives, τα ελληνικά σχολεία,
θα εκπαιδευτούν περισσότεροι από 100.000 μαθητές. Ναι. Μπορείτε να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα του μέλλοντος, ότι αυτά τα παιδιά μεγαλώντας για τις επόμενες 5, 6, 7 δεκαετίες θα γνωρίζουν ότι εγώ θα πατήσω μια σταματημένη καρδιά με τα δύο μου χέρια με μια απλή δεξιότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Σιγά σιγά θα αλλάξει η κουλτούρα της χώρας μας